Πάτον και Τέιλορ, νικητής ο παίκτης της ΑΕΚ, ο οποίος έσπρωξε την μπάλα όμως στον Φίλιππο Ντίγκα. Αυτός προσπάθησε να τη χτυπήσει στον Χόλινσγουορθ. Το κατάφερε αφού έκανε ωραία κίνηση με το σώμα του Χόλινσγουορθ. Παντελή τροφοδοτεί τον Μπίσοπ. Αυτός ο Χόλινσγουορθ θα σουτάρει για 3 και θα εστοχίσει. 3-0 η ΑΕΚ μπροστά με τον Χόλινσγουορθ. Τίγκας περνάει στον Τέιλορ. Γυρίζει αυτός. Πάει προς το καλάθι, καλή άμυνα από τον Πάτον, έκλεισε ο Παντελή. Σιμιτζής, ωραία στο Παντελή, ωραία η άμυνα όμως και από τον Τέιλορ. Μιχαήλ. Ωραία είναι ορισμένα χτύπημα της μπάλας, τροφοδότησε τον Κρόκετ. Αυτός ο Τέιλορ που γυρίζει, μισμάτς εκεί, καλάθι, 2-3. 6-5 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Χόλινγκσμπορντ για 3 άστοχος. Άλλο ένα επιθετικό ριμπάντ από τον Μπίσοπ. Ο Μπίσοπ σηκώνεται και σκοράρει. 2-8. Η ΑΕΚ μπροστά. Γυρίζει η μπάλα στην περιφέρεια. Ο Τίγκας θέλει να περάσει προς το καλάθι. Έβγαλε στον Κρόκετ. Τσάντλερ θα σουτάρει με τη λήξη σχεδόν του χρόνου μέσα για 3. Και έφτασε στο lay-up. Ενώ πάει να γίνει και το λάθος, ο Κρόκετ όμως κρατάει. Τσάντλερ από τη γωνία για 3 μέσα. 9-10. Το Τσάντλερ μαρκάρει. Το σκριν από τον Τέιλορ, ο Τσάντλερ στον Κρόκετ. Κρόκετ πάει προς το καλάθι, του φύγε για λίγο η μπάλα, έβγαλε στον Τίγκα. Σουτάρει και αυτός για 3 μέσα. Ισοφαρίζει 12 όλα. Περνάει στον Κρόκετ. Πέρασε στον Τέιλορ που καρφώνει και βάζει μπροστά τον κεραυνό 15-14. Φεύγει μπροστά ο Τίγκας από τη γωνία για 3 μέσα ο Στυλιανού με τη λήξη του χρόνου. Ο Τέιλορ αμέσως στο σουτάστοχο, Κρόκετ το επιθετικό ριμπάτ σκοράρει. 39-37. 40-39. Ρέινολτς τον Τίγκα, σουταριά 3 μέσα. Στυλιανού, σουτάρια 3 μέσα. Πολύ ωραία η κίνηση του Σάιμον Μιχαήλ. Τράβηξε πάνω την άμυνα και έδωσε no look πάσα πάνω από το κεφάλι. Βάζει τον Κρόκετ προς τα μέσα. Θέλει ο Χόλινγκσγουορθ να απαντήσει και να το κάνει. Ή και να περάσει μπροστά με κάποιο τρίποντο. Αν και δεν τα πάει καλά στα τρίποντα σήμερα, είπαμε. Περνάει ο Πάτον, καρφώνει. 61 όλα. Time out από τον Μιχαήλ τον Κρακιούζη. Και 3 ευκαιρίες να ισοφαρίσει. 3 σε αυτή τη φάση, γιατί είχε και άλλες νωρίτερα. Ο Κρόκετ του κάνει το 68-63. Υπάρχει time out ή όχι. Όχι, δεν υπάρχει time out. Τέλος αναμέτρησης. Ο Σιμιτζής άφησε την μπάλα. 68-63. Ο κεραυνός θα ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά. Και πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 στο Κίτιον, για να μάθουμε ποιος θα είναι ο φετινός πρωταθλητής.